Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέλφια μας που είχαν έρθει από την Κρήτη, κάνανε τον κόπο αυτό. Ο αδερφός μας ο Γιώργος, η Δήμητρα, ήρθαν οικογενειακώς, 4 άτομα. Και χαρήκαμε βέβαια για την επίσκεψή τους. Να πείτε κι εσείς τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στην Εκκλησία του Ηρακλείου, όπου θα επιστρέψετε. Ο Θεός να ευλογεί κατά πάντα. Ας ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές μας τώρα να διαβάσουμε στη 1042 σελίδα. Είναι επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου. Ο οποίος δίνει πάντοτε οδηγίες και προτροπές διαπνεύματος Αγίου στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού. Β' κεφάλαιο, από την αρχή διαβάζουμε. Διότι θέλω να εξεύρετε οποίον μέγα αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπό μου σωματικώς. Δια να παρηγορηθώσει η εκκαρδία αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωσι το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο για να μη σας εξαπατά της με πιθανολογία, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Αμήν. Θα διαβάσουμε ως εκεί τώρα και θα συνεχίσουμε μετά. Λέει λοιπόν, διότι θέλω, ποιος θέλει? Ο Παύλος θέλει. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί. Όταν είναι γραμμένος ο λόγος στο Ευαγγέλιο και την έχει μεταφέρει ένας δούλος του Θεού, είναι λόγος Θεού, όπως τον γνωρίσαμε και τον ξέρουμε. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Να ξέρετε οποίον μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία. Είναι 2 κατηγορίες, 2 εκκλησίες, οι οποίες είναι λίγο διαφορετικές, έως πολύ διαφορετικές. Την εκκλησία της Λαοδικίας τη βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, είναι η τελευταία εκκλησία στην οποία ο Κύριος στέλνει αυτή την επιστολή για να μετανοήσει, να επιστρέψει και να σταθεί στα πόδια της. Η εκκλησία της Λαοδικίας έχει ξεπέσει. Είναι κρύα εκκλησία. Παρόλα αυτά όμως, επειδή εστάθηκε καθαρά στην αρχή ένθερμα σαν εκκλησία Ιησού Χριστού, ο Κύριος δεν εγκαταλείπει εύκολα. Επειδή είναι και γραμμένο, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και έχει αγώνα λοιπόν για την εκκλησία των Κολοσσαών, οι οποίοι βαδίζουν καλά με τον Κύριο, περπατάνε με το Πνεύμα, ζούνε με το Πνεύμα και ευαρεστούν τον Κύριο και πάλι θέλουν συμβουλές από τον Κύριο. Εμείς θέλουμε συμβουλές σήμερα, αδερφοί, και να δούμε και τον εαυτό μας σε ποια κατηγορία είμαστε. Στεκόμαστε όπως θέλει ο Κύριος? Είμαστε ένθερμοι ή είμαστε χλιαροί? Το όνομα έχεις ότι ζεις, λέει, στη Λαοδικία, αλλά είσαι νεκρός. Ήθε να είσαι ο ψυχρός ή ζεστός. Να είσαι ένα από τα δύο. Το νερό το ψυχρό πίνεται, σε δροσίζει. Το τσάι ζεστό σε ευχαριστεί. Αν είναι χλιαρό, ούτε το τσάι πίνεται. Ούτε το νερό, αν είναι χλιαρό. Δεν σου κάνει αίσθηση μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον καύσωνα. Δεν σε ευχαριστεί. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, με τη ζωή μας, με το περπάτημά μας. Να ξέρετε, λέει ο Κύριος, που μεσητεύει ο Ιησούς Χριστός, μεσητεύει στον Πατέρα για μας, προσεύχεται για μας, και το Πνεύμα του Χριστού που είναι μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί κατά την λειτουργία του Ιησού Χριστού. Και έχω, λέει, αγώνα και για όσους δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός. Σωματικός, το πρόσωπο του Χριστού δεν το έχουν δει, πολλοί δεν το έχουν δει, οι Απόστολοι το είδαν. Για να παρηγορηθώσει, με τι? Με τον αγώνα που έχει ο Κύριος για σένα.
Εάν ξέρεις ότι ο Κύριος νοιάζεται για σένα, ξέρεις ότι σε αγαπάει. Αν ξέρεις ότι ο Κύριος μεσητεύει για σένα στον Πατέρα, ξέρεις ότι σε αγαπάει και παρηγοριέσαι. Και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που με αγαπάς και νοιάζεσαι για μένα. Μου στέλνεις γραμμένο λόγο, μου στέλνεις προφορικό λόγο με τα χαρίσματα, με τις διακονίες. Και λειτουργεί σε δύο μεριές, είναι μεσίτης. Στον Πατέρα και σε σένα, ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να παρηγορηθούν οι καρδιές αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη. Όταν παρηγοριέσαι, γεμίζεις αγάπη. Σε παρηγορεί ο Χριστός. Θυμηθείτε όταν αναγεννηθήκαμε, τι παρηγοριά λάβαμε. Και ξεχύλισε η καρδιά μας με αγάπη. Και θέλαμε να αγκαλιάζουμε όλους, Πολλοί βέβαια το παρακάναν, θέλανε να αγκαλιάζουν και τα δέντρα, λέει. Ένας θέλει να αγκαλιάζει και τις κολόνες της εκκλησίας. Γιατί από την πολλή αγάπη ξεχύλιζε να αγκαλιάσει, θέλει να αγκαλιάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ξεχυλίζει η αγάπη, έχουμε ανάγκη να αγκαλιάζουμε. Με την αγάπη, την καθαρά αγάπη του Ιησού Χριστού. Και αυτό μας φέρνει την ενότητα. Ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως. Πλουτίζουμε στην πληροφορία αυτή, παίρνουμε δηλαδή πληροφορία από τον Κύριο, να αποκτήσουμε συνετό χαρακτήρα. Γιατί χωρίς Χριστό δεν έχει κανείς συνετό χαρακτήρα. Μπορεί να δείχνει έτσι τυπικός ο άνθρωπος στον κόσμο, αλλά κρύος είναι. Δεν έχει την αγάπη του Χριστού. Πρέπει να έχει και την αγάπη, αλλά να αποκτάει και τη σύνεση. Και ξέρετε πώς έρχεται η σύνεση σε εμάς? Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο, αν γεμίζει την καρδιά μας, αλλάζει ο χαρακτήρας μας και μεταμορφωνόμαστε σε χαρακτήρα Ιησού Χριστού. Απορρίπτουμε το δικό μας χαρακτήρα. Τα πετάμε αυτά που ξέραμε. Δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε στον κόσμο. Εγώ δεν μίλαγα έτσι ποτέ. Ήμουνα πολύ εσχρόλογος και μάλιστα στο δημοτικό, θυμάμαι, είχα ένα συμμαθητή, γιατί όλοι βρίζαμε, όλοι λέγαμε τα εσχρά. Και είχα έναν ο οποίος άκουγε πράγματα από το κατηχητικό και φοβόταν να τα πει. Και τον παρακάλαγα. Στην αρχή μετά τον επίεζα. Και κάθονταν εκεί σε μια ξανά ορφανό. Λέω, τώρα τι κάνει εκεί, σαν να περιμένει τον πατέρα του να τον βοηθήσει. Τόσο πολύ τον πίεσα, δηλαδή να πει αισχρολογίες. Δεν τις είπε. Γιατί φοβότανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν όμως μεγαλώσαμε, σε αντρική ηλικία πλέον, εγώ πίστευσα στα 27, τον πέτυχα μετά και του μίλησα μια, του μίλησα δυο, του μίλησα τρεις, πάλι δεν ανταποκρίθηκε. Η καρδιά, αδελφοί μου, πρέπει να ανοίγει στα λόγια του Χριστού. Ας μην ανοίγει στα άλλα του κόσμου. Αλλά όταν εσύ τώρα στον κόσμο είσαι συγκρατημένος και λέω, εντάξει είμαι εγώ. Άμα είσαι εντάξει, κλείνεις τα αυτιά στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να πεις, Κύριε, σώσε με. Κύριε, ελευθέρωσέ με, γιατί δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Όσο και αν θέλει ο άνθρωπος να παραστήσει ότι είναι δίκαιος, όμως στην κυριολεξία δεν είναι. Γιατί μπορεί να μην έλεγε εσχρά, αλλά μετά είχε τα σαρκικά φρονήματα, τα οποία αφέθηκε σε αυτά, αλλά είχε το καύχημα κιόλας ότι δεν κάνω και τίποτα, έτσι λένε πολλοί. Δεν κάνω και τίποτα, λέει. Πορνεύεις, του λέω. Ήταν ένας εκεί δημόσιος υπάλληλος και αρχίσαμε να ταραβέρει με τις δουλειές, με τη δουλειά δηλαδή που τον είχα γνωρίσει, και μου λέει, πω, έκανα αυτό. Του λέω, καλά, δεν φοβάσαι? Ξέρεις αυτό τι θα σου φέρει στην πορεία? Γιατί αυτό είναι παράβαση ενώπιον του Θεού, είναι αμαρτία. Λες, μου κάνει. Λες. Το λέω εγώ, του λέω, το λέει ο λόγος του Θεού και πρέπει να προσέχουμε γιατί θα τα θερήσουμε μετά. Εγώ του λέω, τα θέρισα. Γιατί και εγώ ήμουνα στις αμαρτίες του κόσμου αυτού, αλλά μετά όταν άρχισα να τα θερίζω, πονάγανε τα αγκάθια αυτά. Έγινε να τα θερίσεις, γιατί τις παίρνεις αγκάθια. Όμως όταν έχεις πληροφορία της συνέσεως, λες, φοβάμαι το Θεό, δεν θα παραβαίνω, αγαπάω τον Χριστό και είναι εκείνη της αγάπης μου, θέλω να του φέρομαι σωστά. Τον αγαπάς τον Χριστό, θα του φέρεσαι όπως σου λέει. Γιατί εκείνος αγαπάει και θέλει να πάμε στον ουρανό και να βρεθούμε μαζί και να γίνει και η γάμη, η Εκκλησία και ο νυμφίος ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία είναι νύμφη. Ώστε να γνωρίσω εσύ
με την πληροφορία της συνέστησης να γνωρίσωσε το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Δεν μπορείς να το γνωρίσεις διαφορετικά άμα δεν είσαι άνθρωπος της συνέστησης, που σημαίνει του Χριστού και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μόνο έτσι μπορείς να τα γνωρίσεις αυτά. Το μυστήριο του Θεού. Και ο Θεός είναι μυστήριο, αδερφοί. Και ο Χριστός που ήρθε εδώ στη γη, μυστήριο. Μυστήριο λέγω εις εσάς. Λέει το μέγα μυστήριο, το μεγαλύτερο μυστήριο δηλαδή για εμάς τους ανθρώπους, είναι ότι ο Θεός εφανερώθηκε με σάρκα. Ο Θεός, η θεότητα, ήρθε εδώ στη γη και εφανερώθηκε με σάρκα. Αυτό όμως, για να το καταλάβει ο άνθρωπος, πρέπει να γεμίζει με Πνεύμα Άγιο και καταλαβαίνει πιο πολύ και πιο πολύ. Πώς είναι ο Θεός, ποιος είναι, δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό να το πω καλύτερα, αυτό που ενδιαφέρει τον Θεό, να γνωρίσουμε το χαρακτήρα Του, επειδή θέλει να Του μοιάσουμε. Για ποιο λόγο να το γνωρίσουμε το χαρακτήρα Του? Όχι να κάνουμε μια εικόνα, έχει μαύρα μάτια, έχει μαύρα μαλλιά, ο άλλος ζωγράφος είχε άλλη έμπνευση, άσπρα ξανθά μαλλιά, πολύ λευκό δέρμα, γαλανά μάτια. Στην Αφρική, άμα πας από την Αίγυπτο και κάτω, συναντάς στις εικόνες πάλι της θρησκείας, της ίδιας θρησκείας, ο Ιησούς είναι μαύρος επάνω στην εικόνα και τα λοιπά. Κατά την έμπνευση των ζωγράφων, ε. Αλλά εμείς ξέρουμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό σαν χαρακτήρα. Για να πάρουμε και εμείς τον ίδιο χαρακτήρα, για να μπορέσουμε και να ταιριάξουμε. Γιατί ο Κύριος δεν θα αλλάξει το χαρακτήρα Του για κανέναν. Ούτε τη διδασκαλία Του θα αλλάξει για κάποιον. Από το Ευαγγέλιο δεν θα αλλοιωθεί τίποτα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού θα παραμείνει ακέραιο. Έτσι όπως μας το έδωσε ο Κύριος με τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι επιστολές που εγγράφησαν δια Πνεύματος Αγίου και έχουμε βεβαίωση μέσα στην καρδιά μας. Αυτή η βεβαίωση έρχεται από αυτό που διαβάσαμε. Πληροφορία της συνέσεως. Και έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και σε πληροφορεί ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Απόστολος Πέτρος συστήνει τον Παύλο ότι αυτά που γράφει είναι από το Θεό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει τον Πέτρο. Έτσι δεν είναι? Και οι αδερφοί αλληλοσυστήνονται ότι είναι απεσταλμένοι, αλλά όχι τον εαυτό τους. Τον εαυτό τους μεν ως δούλων Θεού. Και Απόστολο μου, δηλαδή Απόστολο, απεσταλμένο από το Θεό, αλλά πάνω απ' όλα δούλο Θεού. Ο δούλος δεν έχει γνώμη. Πάει ο δούλος να πει: θα κάνω δικά μου πράγματα. Δεν είσαι δούλος τότε. Δεν είσαι δούλος. Είσαι δούλος Χριστού. Τότε άστο το Ευαγγέλιο έτσι όπως είναι, αναλύωτο. Να έχεις την πληροφορία της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Να που θα βρούμε όλους τους θησαυρούς, όχι τους μισούς ή ένα μέρος από τους θησαυρούς, τους θησαυρούς της σοφίας πρώτον. Οι θησαυροί της σοφίας, αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι ο Λόγος Θεού, ο οποίος ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Εκείνη η θησαυρή της σοφίας. Η θησαυρή μετά της γνώσεως είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο τα φανερώνει όλα αυτά. Πάλι δεν ξεφεύγει από το Λόγο του Θεού. Δηλαδή αν μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, θα μιλήσει πάντα σύμφωνα με το Πνεύμα της Γραφής. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Λέει, ας πούμε, βουλεύομαι. Και αν ο προφήτης πει εγώ θέλω για σένα, το ίδιο είναι. Και ο Θεός λέει βουλεύομαι γραμμένο, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το νόημα να βγαίνει το ίδιο, αδελφοί. Αλλά η γραφή παραμένει έτσι όπως είναι. Στο γραμμένο δεν μπορεί κανείς να το πειράξει ούτε να το αλλάξει. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει αυτούς τους κρυμμένους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως να τους αποκτήσουμε, να τους βλέπουμε. Ο Δαβίδ λέει μελετώ μέσα στο λόγο σου και είμαι σαν κάποιον που βρίσκει λάφυρα πολλά, που βρίσκει πολλούς θησαυρούς. Και το μάτι μας, αδερφοί, πρέπει να πηγαίνει εκεί. Να θαυμάζουμε το Λόγο του Θεού.
τους θησαυρούς αυτούς. Εάν με τα μάτια μας βλέπουμε θησαυρούς γήινους, να αποκτήσω πολλά λεφτά, να κάνω μεγάλη επιχείρηση, να κάνω ακίνητα, να ασφαλιστώ για το μέλλον μου εδώ στη γη. Ποιο μέλλον εδώ στη γη? Ξέρεις το αύριο? Πολλοί τολμήσανε να το κάνουν αυτό και να στρέψουν τα μάτια τους στα επίγεια και πάθανε ζημιά και διεπέρασαν, λέει, εαυτούς με οδύνας πολλάς, διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αλλά ο Κύριος τα μάτια μας τα θέλει καθαρά. Άρα λοιπόν με τα μάτια μας, λέει, αν ο οφθαλμός σε σκανδαλίζει, βγάλτονε. Μπορεί με τα μάτια μας να βλέπουμε στα επίγεια και το μάτι μας να μας σκανδαλίζει. Άλλος να βλέπει, ας πούμε, στα επίγεια υλικά πράγματα να αποκτήσει πολλά, άλλος όμως μπορεί να βλέπει στη σάρκα, στα επίγεια, να επιθυμεί και στρέφει τα μάτια του και παρακολουθεί. Ας πούμε, βηματίζει, μπορεί μια κοπέλα μπροστά η οποία δεν έχει ντυθεί και όπως θα έπρεπε να είναι, δεν είναι με σεμνή στολή εδώ και σοφροσύνη που λέει ο λόγος εδώ για να μην σκανδαλίζει, κοιτάει να είναι σκάνδαλο. Και ο άλλος ακολουθεί με τα μάτια του μέχρι να χαθεί από τα μάτια του, στρέφει τα μάτια και κοιτάει προς τα εκεί και εκφράζεται και όλος με διάφορες εκφράσεις. Αυτό τι κάνει? Μολύνει τα μάτια όμως και συνέχεια μολύνει μέσα το εσωτερικό. Γιατί αν ο οφθαλμός σου, λέει, είναι καθαρός, και μέσα η καρδιά σου είναι καθαρή. Αν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, μέσα σου έχει σκοτάδι. Και αν έχει σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο είναι? Όσο και να είναι το σκοτάδι, πάντως δεν βλέπεις καθαρά μετά. Τυφλώνεσαι. Και αυτό θέλει ο διάβολος, να κράτει τον άνθρωπο τυφλό για να μην βλέπει. Η επιθυμία είναι πρώτα, την οποία άμα την αφήσουμε να λειτουργήσει, θα συλλάβει. Και αν συλλάβει, γεννάει την αμαρτία. Και αν γεννηθεί η αμαρτία και εκτελεστεί στη συνέχεια, γιατί μετά δεν κρατιέται εύκολα. Αν δεν μπορείς να το κρατήσεις από την αρχή που είναι μικρή η πόρτα, μετά ανοίγεται μεγαλύτερη πόρτα. Μετά γεννάει το θάνατο. Και μετά πρέπει ο άνθρωπος να θερήσει. Και λέει στη Λαοδίκια, το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γιατί? Χρήσε τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Γιατί? Τυφλώθηκες. Ποιος σε τύφλωσε? Ποιος είναι αυτός που τυφλώνει? Ο διάβολος, η αμαρτία, η επιθυμία του κόσμου. Η Εύα είδε, λέει, τον καρπό ότι ήτανε στα μάτια επιθυμητός, ωραίος ως δίδω γνώση. Και ο διάβολος της έκανε παζάρια. Ξέρει, φάει και θα έχεις και γνώση και θα είσαι ίσα με το Θεό. Θέλει να γίνει η Εύα ίσα με το Θεό? Λέει, ας δοκιμάσουμε. Εδώ δεν είναι, δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε. Εδώ είναι, τα χάνουμε όλα αν δοκιμάσουμε, αδελφοί. Και ο Θεός είχε πει, εάν φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Ποιον θα ακούσεις τώρα? Το διάβολο που πάει να σε δελεάσει, γιατί είναι γυαλισμένος ο καρπός, γιατί ο άλλος έχει ντυθεί κούκλος και η γυναίκα τρέχει πίσω του και αφήνει την οικογένειά της και πάει πίσω από έναν κούκλο. Τον έχει διαλύσει ο διάβολος, αρώματα, κουρεμένος στην τρίχα που λέμε, φοράει τα καλύτερα ρούχα για να ελκύει. Παίρνει το καλύτερο αυτοκίνητο να κάνει επιδείξεις και η γυναίκα τα δικά της. Δίνεται όπως αυτά όμως, ποιος τα κινεί για να σκανδαλίζουμε ο ένας τον άλλον? Τα κινεί ο διάβολος, αδερφοί. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα επακόλουθα. Και όσοι πέφτουν στην παγίδα αυτή, μετά είναι και δύσκολο να επιστρέψουν. Όταν το καταλάβουν, πολλές φορές είναι αργά. Μερικοί έχουν θερήσει και πάρα πολλά. Όμως ο Κύριος θέλει να επιμένουμε στο δικό του λόγο, που είναι θησαυρή σοφίας και γνώσεως. 4. Λέγω δε τούτο για να μην σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Με πιθανολογία εξαπάτησε ο διάβολος, ο Όφης, την Εύα. Με πιθανολογία. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να αποκτήσω γνώση και να είμαι σαν το Θεό. Άσε που είναι τόσο επιθυμητός ο καρπός και θα τον απολαύσω. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν ο Θεός να με εξαπάτησε.
Γιατί της λέει ο διάβολος, δεν θα πεθάνετε βέβαια, φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα θερήσεις αγκάθια, πιθανολογία έτσι, πιθανολογία ότι άμα το κάνεις αυτή την παράβαση, μην ανησυχείς, να και οι άλλοι την κάνουν, να βλέπεις τίποτα. Και ο Αβακούμ ενώπιον του Θεού λέει, Κύριε, δεν εκτελείται η κρίση ταχαίως, αλλά δεν μπορείς να παρουσιαστείς στον παράδεισο μετά. Κρυβότανε μέσα στον παράδεισο. Μετά δεν μπορεί να έρχεται στην εκκλησία. Η καρδιά γεμίζει με άλλα πράγματα, λότρια. Και δεν μπορεί στον παράδεισο του Χριστού. Κρύβεται. Πού είσαι, Αδάμ? Πού είσαι? Και ο Αδάμ κρύβεται. Και η Εύα αρχίζει να κρύβεται και αυτή και να ράβει και φύλλα σικιάς και να κρύβονται και οι δυο. Και ο Θεός επιμένει, και θέλει ο Θεός και επιμένει, αδερφοί, και ευχαριστούμε που επιμένει, να μας βγάλει από τον κρυψώνα και να παρουσιαστούμε ενώπιον του Θεού με μετάνοια και πίστη και να πούμε, Κύριε, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιον σου και δεν είμαι άξιος εγώ για τον παράδεισο. Αλλά δεν είπαν έτσι. Τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα. Ή τα είχαν χάσει όλα. Είχαν χάσει όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης. Δεν ξέρανε τι λέγανε. Μήπως, γιατί κρύβεσαι, μήπως έφαγες? Βλέπετε, ο Θεός με ωραίο τρόπο δεν του λέει, ξέρω τι έφαγες. Δεν τον ξεμπροστιάζει, δεν τον ξεγυμνώνει ο Θεός. Ο Θεός έρχεται να τον ντύσει. Ο διάβολος ξεγυμνώνει. Ο διάβολος τους ξεγύμνωσε. Και ο Θεός θέλει να με ερημνήσει για την αποκατάσταση. Μήπως έφαγες, η γυναίκα που μου έδωσες, μου έδωσε και έφαγα. Η γυναίκα που μου έδωσες. Ξέρεις, άμα φύγω από την εκκλησία, θα αρχίσω να μου φταίει η αδερφή, ο αδερφός, Η αδερφή αυτή μου είπε κάτι και σκανδαλίστηκα. Τι λες τώρα? Εσύ γιατί δεν στάθηκες στον Χριστό? Μήπως τη στηριζόσουν στην αδελφή, γι' αυτό έπεσες. Γι' αυτό ξέπεσες. Γι' αυτό βρέθηκες απ' έξω. Μήπως στηρίζεσαι σε άνθρωπο, σε άντρα, δυνατό, που τα λέει καλά, που έχει παρησία, που έχει και δύναμη πνεύματος Αγίου και τα λέει καλά. Αλλά ξέρεις τι λέει αυτός ο άντρας, άμα είναι σωστός? Στο Χριστό να στηριχτείς. Όχι σε μένα. Σε μένα βλέψατε, λέει ο Κύριος, πάντα τα πέρατα της γης. Να στρέψουμε, αδερφοί, το βλέμμα μας στον Ιησού Χριστό για να έχουμε πλήρη ασφάλεια. Με πιθανολογία, λοιπόν, μη σας εξαπατήσει και εσάς κάποιος, όπως εξαπάτησε ο Όφης την Εύα, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απόν, κατά το σώμα, ποιος είναι απόν σε μας? Ο Ιησούς Χριστός. Τον βλέπουμε κατά σάρκα να περπατάει ανάμεσά μας. Κατά το σώμα, λοιπόν, στις επιστολές, ο Ιησούς είναι απόν, κατά το σώμα. Έτσι και εμείς το βιώνουμε αυτό και λέμε κανιά φορά, αχ, θα ήθελα να ζούσα, αλλά λέει ο Κύριος, ας συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα στείλω τον άλλον τον παράκλητο, που θα είναι για όλους πανταχού σε όλη τη γη. Με το πνεύμα όμως είμαι μαζί σας. Αλληλούια. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός που αναστήθηκε με το πνεύμα είναι ανάμεσά μας. Και τι λέει, αφού είναι ανάμεσά μας? Χέρι. Γιατί χέρι? Γιατί καθόμαστε και ακούμε το Ευαγγέλιο, το δεχόμαστε, λέμε αμήν στο Λόγο του Θεού, τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε, είναι η Εκκλησία των Κολοσσαών, την οποία Εκκλησία ο Κύριος την ευωδώνει, την ευλογεί, γιατί στέκονται στη χάρη του Χριστού, στέκονται στην αλήθεια και θέλει να μας δώσει και την προσοχή, να μας εφιστήσει την προσοχή, μη σας εξαπατήσει κανείς. Προσέξτε, τέκνα μου, που σας αγαπάω. Εγώ προσεύχομαι για σας τον Πατέρα και σας μιλάω και σας, γιατί είναι μια εκκλησία ζωντανή των Κολοσσέων, και βλέπω την τάξη σας. Χαίρω, γιατί χαίρει ο Κύριος? Αν ήταν ξεπεσμένη η εκκλησία, δεν θα χαιρότανε. Και αυτό το στέλνει ο Κύριος γράμμα σε εμάς σήμερα, αδερφοί. Χαίρεται ο Κύριος για μας και να μείνουμε σε αυτό που μας έχει χαρίσει, το δρόμο αυτό, και να αποκτήσουμε, να πάω λίγο πίσω, να αποκτήσουμε
την πληροφορία της συνέσεως. Γιατί δεν την έχουμε αποκτήσει όπως πρέπει, αλλά έχουμε έναν αγώνα. Και τους θησαυρούς της γνώσεως και της σοφίας. Δεν τα έχουμε όλα, αλλά ο Κύριος θέλει να έχουμε πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν τι λέει, στερεωθείτε και μετά θα κάνω περισσότερα. Βλέποτε την τάξη σας και τη σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Έχουμε σταθερότητα στην πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε γιατί απέτυχαν οι Ισραηλίτες να μπουν στη γη Χανάν? Γιατί ο λόγος που λαλήθηκε σε αυτούς δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Ο λόγος που μας μιλάει ο Κύριος θέλει με σύνεση να έχουμε και σοφία από το λόγο του Θεού που διαβάζουμε, για να ενώνεται με την πίστη στην καρδιά μας. Έρχεται ο διάβολος και σε πολεμάει, αλλά άμα έχεις την πίστη του Θεού στην καρδιά σου, δεν κλονίζεσαι και δεν φοβάσαι τίποτα. Βλέπεις μετά το χέρι του Θεού, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κάνει και εκβάσεις. Σε αυτά εδώ που διαβάσαμε, ο Κύριος μπορεί να κάνει εκβάσεις. Αν όμως είμαι σαν τη Λαοδίκεια, σου λέει ο Κύριος τώρα πρέπει να επιστρέψεις, να μπεις στα δικά μου ύδατα για να έχεις και την ευλογία μου, για να προχωρήσουμε στα παραπέρα. Αν όμως έχω εκκρεμότητα και δεν είμαι όπως πρέπει ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί ο Κύριος να προχωρήσει στα περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, να βλέπει ο Κύριος πάντοτε, είναι στο δικό μας χέρι αυτό, να πάρουμε σωστή θέση ενώπιον του Κυρίου, να βλέπει τη σταθερότητα της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Αμήν.